Yanındaki şey daha keyifli. Şimdi beraber olmazsa stüdyomuz gidiyordu. Aslında Lamias. Olmazsa kapıştık hemen Aburla. Bu da nomizu. Έχουμε ξεκινήσει από Βόλο και πηγαίνουμε Χαλκίδα. Λίγα λόγια για εμένα. Είμαι ο Δημήτρης λοιπόν, 33 ετών. Δουλεύω σε εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και τον ελεύθερο χρόνο ασχολούμαι αρκετά με τις μηχανές, είναι η αλήθεια. Τον έχω την Honda Rebel 500 κυβικά. Έχω γυρίσει ήδη δύο βιντεάκια με αυτήν, ίσως και να τα έχετε δει. Επίσης μου αρέσει ο αθλητισμός, η γυμναστική. Ασχολούμαι και με αυτά κάπου κάπου. Όμως η κύρια ασχολία μου το τελευταίο διάστημα είναι οι μηχανές και συγκεκριμένα εδώ, το ρεμπελάκι. Πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό? Όλο αυτό ξεκίνησε από μια ιδέα ενός φίλου που, ενώ είχαμε συζητήσει και ήξερε ότι κάνω ταξίδια και λοιπά, μου λέει γιατί δεν φτιάχνεις ένα κανάλι, γιατί δεν ανεβάζεις κανένα βιντεάκι που ξέρεις. Μπορεί και να έχει επιτυχία, ρε παιδί μου. Και αποφάσισα να το ξεκινήσω. Τώρα η ασχολία μου με τα δίκυκλα ξεκίνησε από αρκετά νωρίς ηλικιακά, θα έλεγα. Από τα 18 μου χρόνια. Όχι ότι μου άρεσαν τόσο τα δίκυκλα τότε, απλώς αναγκαστικά ο πατέρας μου είχε πάρει τότε ένα σκουτεράκι, γιατί σαν μαθητής είχα περάσει από τις Πανελλήνιες στη μηχανολογία της Λάρισας και αναγκαστικά, επειδή έπρεπε να πηγαίνω έρχομαι, ήταν αναγκαίο να παίρνω το τρένο από το Βόλο πρωί-πρωί 6 ώρα ώστε να μεταβαίνω στη Λάρισα, και για να πάω βέβαια στο τρένο δεν μπορούσε να με πάει κάποιος εκείνη την ώρα, οπότε έπρεπε να έχω ένα όχημα και πήρα τότε το σκουτεράκι, το Kimco, το Agility, το 125. Ένα καλό σκουτεράκι είναι η αλήθεια. Πριν συνεχίσουμε να δώσω ένα τουβάλι λίγο σε αυτόν εδώ τον αργοκίνητο μπροστά, ωραία. Συνεχίζουμε. Ήταν καλό σκουτεράκι λοιπόν το Kimco. Το αγαπούσα σαν μηχανάκι, αλλά ποιο ήταν το θέμα? Το θέμα ήταν ότι οι άλλοι οδηγοί το αγαπούσαν περισσότερο από μένα. Τι εννοώ με αυτό? Μάλλον καταλάβατε τι εννοώ. Είχε φάει αρκετές τράκες στο καημένο. Είχαν σπάσει τα μπροστινά τα πλαστικά, αλλά και το μπροστινό φανάρι σε κάποια φάση, και από πίσω μου το είχαν τρακάρει. Βέβαια το ταλαιπώρησα και εγώ αρκετά, είναι η αλήθεια. Να τα λέμε όλα έτσι. Το κράτησα παρόλα αυτά 13 χρόνια σκουτεράκι, μέχρι να φτάσω λοιπόν αυτή τη δουλειά στο εργοστάσιο και να καταφέρω να πάρω το Ζώντες, με το οποίο Ζώντες έχω αρκετά βιντεάκια στο κανάλι. Αν δεν τα έχετε δει, θα ήταν ωραίο να τα τσεκάρετε. Ένα καλό μηχανάκι και αυτό. Το οποίο όμως, εντάξει, είναι η αλήθεια ότι δεν με κάνει τεσσακτικά. Κράτησα και αυτό περίπου 3 χρόνια. Πήγε γι' αυτό αρκετές εκδρομές. Δεν είχα παράπονο κανένα, εκτός από μία μόνο βλάβη που μου έβγαλε με το σύστημα ψεκάσμου, το οποίο εντάξει με ταλαιπώρησε, γι' αυτό είναι η αλήθεια, αλλά βρέθηκε η λύση. Όπως εγώ, η αλήθεια είναι ότι είχα ξενερώσει ήδη με τα κυβικά και αποφάσισα να πάω σε κάτι παραπάνω. Και ποιο ήταν το κάτι παραπάνω? Λοιπόν, τα Rebel.
Και ακόμα και
se αυτή την περίπτωση υπάρχει λύση. Υπάρχουν διάφορες λάρες για τις μηχανές, υπάρχουν λαζιέρες, υπάρχουν μαγκιτσάκια, υπάρχουν σάκι οι οποίοι προσαρμόζονται και που πάνω στο τεπόστο. Οπότε είναι ένα πρόβλημα που πάνε. Λοιπόν, να περνάτε καλά, να τα ξέρετε.